Αυτό ήταν μια αρχή την οποία δεν παραβαίνουμε. Όπω και δεν θα παραβούμε ποτέ, ούτε αύριο, αυτά που συμφωνήσαμε με τον ελληνικό λαό. Μα εμπιστεύτηκε με το 11%, με το 10,6% τη πλειοψηφία μα έδωσε εκλογέ τη 6 Μαου. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κίνημα που γεννήθηκε μέσα σε τρει μήνε και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Στην εκλογική αναμέτρηση όπου ο ελληνικός λαός απαιτεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση που θα αναλάβει στα χέρια της τα ενία του τόπου. Σε μια περίοδο όπου το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά βρίσκεται προ μια τεράστια οικονομική κρίση. Εμείς προειδοποιήσαμε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πυροκροτητής σε αυτή την τεράστια κρίση. Είπαμε στον ελληνικό λαό, μέσα στο κοινοβούλιο, ότι αυτή η κρίση θα οδηγήσει σε μια πραγματικά τεράστια ανθρωπιστική κρίση, όπως και μεταξελίχθηκε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στον νότο της Ευρώπης. Εχθές η Ισπανία, φοβούμε πολύ κοντά η Κύπρος, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία. Απαιτείται λοιπόν στις 18 Ιουνίου να προκύψει μια κυβέρνηση που ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, όπως σοφά πάντα το κάνει, Στέλνοντα στο Κοινοβούλιο τους δικούς του δικού του εκπροσώπου. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τα δύο χαρακτηριστικά που για μα αποτελούν προαπαιτούμενα. Πρώτον, την άμεση καταγγελία του μνημονίου και δεύτερον, την άμεση εφαρμογή μια εθνική αντιπρόταση εξόδου από την κρίση και αποκατάσταση τη εθνική οικονομία αλλά και τη εθνική αξιοπρέπεια. Το μνημόνιο πλέον απέτυχε παταγωδό. Οι πολιτικέ που μα επέβαλαν. Χωρί καμία εγγύηση ότι θα βγει η χώρα από την κρίση, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια ύφεση. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 6 εκατομμύρια Έλληνε κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλείνουν. 3.000 επιχειρήσει έχουν φύγει μέσα σε λίγου μήνε για να μεταφέρουν την έδρα του στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Τουρκία. Συνεχώ αυξάνονται οι αυτοκτονίε χιλιάδες αυτοκτονίες, χθες με τρει αυτοκτονίες. Αυξάνεται το έγκλημα, η ανασφάλεια και η ελληνική οικογένεια βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση από τον πόλεμο και μετά. Υπάρχουν πλέον χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες γύρω μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Σε λίγες μέρες, εάν κανεί Πολίτη, επισκεφτεί το λογιστή του, θα δει ότι είναι αδύνατον η πλειοψηφία των Ελλήνων να πληρώσουν του φόρου και τα χαράτσια που επιβάλλει αυτό το μνημόνιο. Τα μνημόνια τα οποία υπέγραψαν και για τα οποία δεσμεύτηκαν οι δύο κύριοι πρωταγωνιστέ. Ο κύριο Βενιζέλο και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μετά από τον Οκτώβριο με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πριν συνεχίσω για να κάνω την παρουσίαση του προγράμματό μα, θα ήθελα να σα παρουσιάσω ορισμένα συνταρακτικά στοιχεία που ήταν τι τελευταίε ώρε στα χέρια μα. Στοιχεία τα οποία απεστάλησαν από τον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Ζανιά. Όπω γνωρίζετε, το μόνο κίνημα που επισκέφθηκε τον Υπουργό Οικονομικών και έκανε συγκεκριμένε ερωτήσει μαζί με του συνεργάτε και είχαμε υποβάλει ένα πολυσέλιδο υπόμνημα. Ζητήσαμε να έχουμε γραπτέ απαντήσει. Οι γραπτέ απαντήσει αυτέ ήρθαν με αυτή την επιστολή και πήραμε στα χέρια μα πριν από λίγε μέρε. Προκύπτουν τα εξή σημαντικά στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με το τι πρόκειται να γίνει τι επόμενε ώρε και το πώ πρέπει να συνδιαμορφώσουν τα κόμματα τι απόψει του. Πρώτον, προκύπτει ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Δηλαδή, στο σημείο 3, στην απάντηση την οποία καταθέσαμε, ο Υπουργό Οικονομικών μα απαντά, με το άρθρο 324, του νόμου 4072 του 12, εγκρίθηκε το σχέδιο συμφωνία συμβασμού με την εταιρεία Siemens ΑΕ. Σχετική σύμβαση συμβασμού μεταξύ τη Ελληνική Δημοκρατία και τη εταιρεία Siemens ΑΕ δεν έχει υπογραφεί. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ζητήσω δημόσια από την υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην υπογράψει τη σύμβαση αυτή με τη Siemens, η οποία παραχωρεί 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια ευρώ προ την εταιρεία εκείνη η οποία δωροδόκησε. Πολιτικά κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και ουσιαστικά υπέγραψε συμβάσεις που έχουν στοιχήσει πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Δεν έχει δικαίωμα να την υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Τα δύο δισεκατομμύρια προκύπτουν από την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που υπεγράφει διακομματικά. Δεύτερον, καλό από τους πολιτικούς αρχηγούς να δεσμευτούν δημόσια πριν από τις εκλογές ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και να προκύψει μετά τις εκλογές, η συγκεκριμένη σύμβαση δεν θα υπογραφεί. Προκα... Αποτελεί μια πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό. Από την ίδια έκθεση και την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών προκύπτει ότι ο ΕΦΣΕΦ δεν έχει δώσει χρήματα για να δανείσει την Ελλάδα, αλλά εγγυήσει σε έγγραφα. Εγγυήσει σε έγγραφα από έναν οργανισμό ο οποίος δεν είναι τράπεζα. Δηλαδή, τα έγγραφα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκταμιευθούν ποσά για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Είναι η απάντηση που μας έδωσε στο ερώτημα 2 ο Υπουργός Οικονομικών. Η επιστολή θα είναι στη διάθεσή σας, όπως επίσης και τα συνημένα έγγραφα. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Ζανιά να μα δώσει υπογεγραμμένα τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων του Μνημονίου. Και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται πέραν από αυτά τα οποία ήρθαν στη Βουλή να υπάρχουν άλλου είδου όροι, κρυφοί όροι, σε αυτέ τι συμβάσει και στα μνημόνια τα οποία υπέγραψαν τα κόμματα και οι κυβερνήσει. Δυστυχώ, ο Υπουργό Οικονομικών και η Κυβέρνηση είδαμε με έκπληξη ότι στι απαντήσει που παραλάβαμε υπάρχουν μόνο ανυπόχραφα σχέδια των δανειακών συμβάσεων και θέτουμε ευθέω το ερώτημα. Έχουν υπογραφεί οι δανειακέ συμβάσει. Πώ και από ποιου και με ποιου όρου. Ή καταστρέφεται ο ελληνικό λαό, ο ελληνικό πλούτο, τα ελληνικά νοικοκυριά με μια διαδικασία που βρίσκεται απόλυτα στον αέρα. Από τα στοιχεία δε που μα παρέδωσε ο κύριος Ζανιά, προκύπτει ότι τα μνημόνια του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου σε αγαστή συνεργασία έχουν αποτύχει πλήρω ω λύση. Αφού τα στοιχεία τη οικονομία δείχνουν ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση καυσίμων έχουν απόλυτα καταρρεύσει. Έχουν απόλυτα καταρρεύσει τα έσοδα, διότι ακολουθούμε την πολιτική που μα υποδεικνύουν. Και το ερώτημα πλέον αυτών των εκλογών δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Πριν από λίγη ώρα, ο γενικό διευθυντή τη Deutsche Bank ανέφερε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Το ίδιο ακριβώς που μας απάντησε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Το ψευτοδήλημα λοιπόν δεν είναι εντός ή εκτός ευρώ. Το δίλημα είναι εντός ή εκτός μνημονίου. Και μάλιστα έχοντας αποδεχθεί ότι οι ελληνικές οικογένειες έχουν πτωχεύσει, ότι το ελληνικό, σήμερα η ελληνική οικονομία βρίσκεται με το χαρακτηριστικό τίτλο «Technical Default», δηλαδή Πτώχευση. Έχουν πληρωθεί τα CDS, θυμίζω. Θα πρέπει σε αυτέ τι εκλογέ ο ελληνικό λαό να επιλέξει ή θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση, με δεδομένη την πτώχευση τη ελληνική οικογένεια και το default τη εθνική οικονομία, μέσα στο αγγλικό δίκαιο ή έξω από το αγγλικό δίκαιο. Εάν δηλαδή θα προχωρούν ή όχι σε κατασχέσει τη δημόσια και τη ιδιωτική περιουσία, ή δεν θα επιτρέψουμε, θα ενεργοποιήσουμε την την, τη, 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 ρήτρα που καταργήθηκε με το μνημόνιο του 15,8 περί ασυλία τη χώρα. Θα σα θυμίσω ότι στο πρώτο μνημόνιο, στο άρθρο 15, παράγραφος 4, αναφέρεται ότι η Ελλάδα παρετείται αμετάκλητα και ανεφόρων από την ασυλία. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες. Σε μια τέτοια κατάσταση, λοιπόν, οι Έλληνες που καλούνται να απαντήσουν και να ψηφίσουν 17 του μηνός, θα πρέπει να αποφασίσουν, θα αφήσουμε το κράτο και του πολίτε απροστάτευτου με αγγλικό δίκαιο, χωρί να έχει δικαίωμα το κυρίαρχο κράτο να παρέχει την ασυλία. Δηλαδή, θα αφήσουμε σε ομαδικέ κατασχέσει από τα λουξεμβουργιανά δικαστήρια και με αγγλικό δίκαιο την ελληνική δημόσια και ελληνική περιουσία, την ιδιωτική και δημόσια, επαναλαμβάνω, ή όχι. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτό το δίλημα έχει, είχε απαντηθεί από πολύ πιο πριν. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω 10 γραμμέ από κείμενο μέσα από τη Βουλή. Μα λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Αυτό μα είχαν πει και πέρσι το Μάιο. Μνημόνιο η χρεοκοπία. Όπω αποδείχθηκε, το μνημόνιο μα έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Και το μεσοπρόθεσμο δεν θα την αποτρέψει. Θα μα βυθίσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά. Κάποιοι μα απείλησαν και με διλήμματα του τύπου μεσοπρόθεσμο ή τάγκ. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου, η ταγκς καποιοι αλλοι πριν ενα μηνα ειχαν απειλησει μεσοπροθεσμο η δραχμη προκειται για προπαγανδιστικη εκστρατεια φοβου η οποια δεν πείθει κανέναν. Απλώ δημιουργεί πανικό στην αγορά και αποστεροποιεί την οικονομία. Κάθε φορά που ακούω τέτοιε ανοησίε, το μόνο που δυστυχώ που γίνεται είναι να υπάρχει φυγή κεφαλαίων από τι τράπεζε. Όμω ο ελληνικό λαό δεν εκβιάζεται πια. Απλώ η αγορά κακοποιείται. Α το καταλάβουν και σταματήσουν επιτέλου αυτά τα πυροτεχνήματα ανευθυνότητα. Δεν τα είπα εγώ αυτά στη Βουλή. Στι 28 Ιουνίου 2011, από τα πρακτικά τη Βουλή, σα διάβασα αυτά που έλεγε ο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαρά. Αυτό δηλαδή που τώρα την ανοησία, τον εκβιασμό, το ψευτοδήλημα, το φέρνει ω δίλημα για τον ελληνικό λαό για τι 17 Ιουνίου. Είναι η απόδειξη ότι εκείνο που εκβιάστηκε. Εκείνο που άλλαξε θέση ήταν ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία που τώρα με τα ίδια μέσα απειλεί τον ελληνικό λαό. Η απάντηση είναι ότι ο ελληνικό λαό δεν απειλείται. Έρχονται την ίδια, στιγμή, <coughs> την ίδια στιγμή και μιλούν εκείνοι που αθώωσαν στο σύνολο των υποθέσεων σκανδάλων του υπευθύνου για κάθαρση και για απόδοση δικαιοσύνη. Τόλμησε ο κύριος Βενιζέλο να ρωτήσει που βάλαμε την υπογραφή μα. Και την ίδια στιγμή, ο κύριο Βενιζέλο ήταν εκείνο που στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Υποβρύχια, για τα ίδια δικήματα που ελέγχθηκε ο Άκη Τσοχατζόπουλο, με προσωπική του υπογραφή και αγώνα, υπέγραψε την αθώση του κρατούμενου σήμερα στον Κορυδαλό, Άκη Τσοχατζόπουλου. <Και> θα πρέπει να ξέρουν ότι τα δικήματα όλων των σκανδάλων, τη Zemens, των υποβρυχίων, των εξοπλιστικών, από το 1974 μέχρι σήμερα θα επαναξεταστούν. Θα αρθούν όλε οι ασυλίε, βουλευτικέ και υπουργικέ. Και θα φυλακιστούν εκείνοι οι οποίοι έκλεψαν τον ελληνικό λαό. Εκείνοι που πουλίστεψαν τα όνειρα των παιδιών μας. Αυτό είναι μία υπόσχεση. Πριν μπω μέσα στο, στην πνευρική μας αντιπρόταση, εξηγώντας ακριβώς τι θα κάνουμε τις πρώτες 30 μέρες, τους πρώτους 6 μήνες, και τις πρώτες, στην πρώτη εντολή που θα λάβουν οι ανεξάρτητοι Έλληνε ή που προτείνουμε να υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα για το σχηματισμό τη ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να σα πω ότι σε αντίθεση με τον Υπουργό Οικονομικών, <Και> ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, παρότι υποσχέθηκε δημόσια ότι θα παραδώσει την έκθεση τη BlackRock στα πολιτικά κόμματα και ότι δεν αποτελεί μυστικό. Με, παρότι έδωσε εντολή την επομένη το πρωί τη συναντήσεώ μα να παραδοθεί η πραγματική κατάσταση για τι τράπεζε, μέχρι σήμερα αρνείται να παραδώσει στου ανεξάρτητου Έλληνε την έκθεση τη BlackRock. Τελευταία, και πριν αρχίσω την επεξήγηση του προγράμματο, θα ήθελα να θυμίσω ότι σε αυτού του είδου τα διλήμματα ο ελληνισμό θα έχει ξαναζήσει και απάντησε. Θέλω να θυμίσω ότι οι ίδιοι ακριβώ οι ίδιε εταιρείε που έχουν αναλάβει το δίλημα ευρώ ή δραχμή, και μάλιστα μαθαίνω ότι θα προβληθούν και ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση για να φοβήσουν τον κόσμο, είναι συνέχεια των διαφημίσεων με τα παιδάκια. Θα ήθελα να θυμίσω ότι οι ίδιοι ακριβώ είναι εκείνοι που απειλούσαν για το σχέδιο Ανάν, την Κύπρο και τον Αίμνη στο Τάσο Παπαδόπουλο. Οι ίδιοι ακριβώ πολιτικοί οι οποίοι έρχονται σήμερα να απειλήσουν τον ελληνικό λαό είναι αυτή που λέγανε στους Κυπρίους ότι αν ψηφίσουν όχι στο σχέδιο Ανάν στην Κύπρο, θα οδηγεί το Κύπρο σε κατοχή περαιτέρω και του ελεύθερου τμήματό τη και σε πόλεμο. Η Κύπρος και ο μεγάλο Τάσο Παπαδόπουλος ο μεγάλος Έλληνα Στάζος Παπαδόπουλο, ανακήρυξε την ΑΟΣ, αρνήθηκε το σχέδιο Ανάν και ουσιαστικά σήμερα η Κύπρο είναι μια χώρα που παρόλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μετά την έκρηξη που είχε στι εγκαταστάσει παραγωγή ηλεκτρικού από ε, την αποθήκευση των πυράβλων, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη φάση από ό,τι θα βρισκόταν με το σχέδιο Ανάν. Κυρίε και κύριοι, εκπρόσωποι του τύπου, θα ήθελα με λίγα λόγια να αναλύσω την εθνική αντιπρόταση, το σύνοψη του οικονομικού προγράμματο, το οποίο θα ήθελα να σα πω ότι δημιουργήθηκε από Έλληνες πολίτες μέσα από το διαδίκτυο από μια ομάδα που το επεξεργάστηκε τεσσάρων Ελλήνων και κατόπιν εισηγήσεων 210.000 πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και πολλών Ελλήνων ομογενών από την Αυστραλία, από τι ΗΠΑ Πολιτείε, του οποίου δημόσια του ευχαριστώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και δυόμισι μήνε. Εμεί δεν αλλάζουμε πρόγραμμα ανάλογα με τι εκλογέ ή με τι δημοσκοπήσεις ή ανάλογα με αυτά που προτείνουν οι διαφημιστικέ εταιρείε. Το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ένα. Αυτό που γνωρίζει ο ελληνικό λαό, που δημόσια μπορεί να κρίνει και δημόσια ζητούμε να μα κρίνουν και στι εκλογέ τη 17η του μηνό. Οι δράσει του προγράμματο, το οποίο έχετε και στα χέρια σα εξάλλου, και αναρτημένο, στηρίζονται σε 10 πυλώνε. Τι πρέπει να γίνει καταρχήν άμεσα, Πότε θα γίνει στι πρώτε 30 μέρε, προκειμένου να μπορέσουμε, καταργώντα τα μνημόνια, να ανακόψουμε την κατιούσα πορεία της οικονομίας και τη δυστυχία της ελληνικής οικογένειας. Άμεσα λοιπόν συστήνονται οι εξή ειδικέ επιτροπές. Η Επιτροπή Υποθέσεων Θάλασσας για την Ανακήραξη της ΑΟΖ με πόρισμα σε 30 μέρες και άμεση ανακήρυξη των ελληνικών ΑΟΖ. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Δημοσίου Χρέους με πόρισμα εντός 30 ημερών. Επιτροπή Διεκδίκηση του Γερμανικών Αποζημιώσεων σε πόρισμα εντός 30 ημερών. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Ταμείων σε πόρισμα εντό έξι μηνών και Επιτροπή Ελέγχου Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων και των Μέσων Μαζική Ενημέρωση με πόρισμα μέσα σε έξι μήνε. Ο δεύτερο πυλώνα είναι ο πυλώνα τη καταγγελία του Μνημονίου και των Δανειακών Συμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Η καταγγελία δε του Μνημονίου θα είναι άμεση. Και επαναλαμβάνω τη λέξη καταγγελία. Ούτε κατάργηση, ούτε αναδιαπραγμάτευση. Εμείς δεν αλλάξαμε θέση. Πρώτον, η κρατικοποίηση του καταστατικού ελέγχου της Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας πω ότι η κρατικοποίηση του συνόλου του καταστατικού ελέγχου γίνεται για έναν λόγο. Διότι στο καταστατικό της Τραπέζης προβλέπεται ότι οι Έλληνες μπορούν να κατέχουν μέχρι 34. Γιατί θέλουμε τον έλεγχο της Τραπέζας της Ελλάδος. Μέσα από το χρηματιστήριο, βεβαίως. Πρώτον, για να διασφαλίσουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ως αντιπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου στο μνημόνιο και δανειακές συμβάσεις θα προχωρήσει στην καταγγελία των δανειακών συμβάσεων. Και δεύτερον, για τον έλεγχο του ΒΕΤΟ στην περίπτωση αποβολή τη Τράπεζα τη Ελλάδο από την πλατφόρμα συναλλαγών Target 2. Είναι καθαρό τεχνικό θέμα. Ο μόνο τρόπο που μπορεί κάποιο να βγάλει μια χώρα από την Ευρωζώνη, από το ευρώ, είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να οριστεί ένα στόχο και η, ο αντιπρόσωπο τη Ελλάδο, δηλαδή η Τράπεζα τη Ελλάδο, να μην ασκήσει βέτο. Αν ασκήσει βέτο, δεν βγαίνει ποτέ από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ζητάμε να έχουμε τον έλεγχο. Όχι γιατί αμφισβητούμε την καλή θέληση Τράπεζα τη Ελλάδο, αλλά γιατί θα πρέπει σε αυτό το σημείο να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο για να μην υπάρξει ούτε ο παραμικρό κίνδυνο. Η άμεση ανακήρυξη τη ΑΟΣ. Με αποτίμηση των πρώτων κοιτασμάτων του Ιωνίου και άμεση τιτλοποίησή του. Η άμεση τιτλοποίηση υπολογίζει ότι θα αποφέρει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανάθεση τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων σε εξειδικευμένη διεθνή νομική εταιρεία, με τιτλοποίηση των απαιτήσεων από μεγάλη επενδυτική τράπεζα για να εκδοθούν στι διεθνεί αγορέ τα λεγόμενα CDO. Εξασφάλιση τη ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου. Για τη χρηματοδότηση του αρνητικού ισοζυγίου και του πρωτογενού ελλείμματο, το οποίο προπολογίζεται μετά τι προσαρμογέ σε 11,5 δι για το 2012. Εξασφάλιση τη πληρωμή των μισθών και των συντάξεων, του ποσού δηλαδή των 49 δισεκατομμυρίων για το 2012, και κάλυψη των δαπανών υγεία και παιδεία από τα έσοδα του ενοποιημένου προπολογισμού Γενική Κυβέρνηση, τα οποία για το 2012 έχουν προπολογιστεί σε 89 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχω στη διάθεσή σα μαζί μου όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν, ε, γιατί υπήρχαν εμφισβητήσεις σε διάφορες τηλεοπτικές ε, συζητήσεις, έχουν τα επίσημα στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή σας. Προσδιορισμός του επαχθούς και του επονίδης του χρέους από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου εντός 30 ημερών. Καταγγελία του Μνημονίου και των Εφαρμοστικών Νόμων. Αντικατάσταση του Μνημονίου με την Εθνική Αντιπρόταση και άμεση κατάργηση του ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Διαγραφή του επαχθούς και του Επονίδη του χρέου καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, επαναπροσδιορισμό του δημοσίου χρέου σύμφωνα με το πόρισμα τη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και προγραμματισμό εξυπηρέτησή του με ρήτρα ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Δηλαδή, με ανώτατο όριο ετήσια εξυπηρέτησή του σε ποσοστό 7 έω 10% του ΑΕΠ, ώστε να είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπορούν να πληρώνονται όλε οι δαπάνε των μισθών συντάξεων, υγεία, παιδεία και απαραίτητε δαπάνε για να λειτουργεί στο κράτο. Και αφορά αυτό και την άμυνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου. Εδώ είναι απόλυτα κοστολογημένη. Οι ανενεργοί τραπεζικοί λογαριασμοί για τους οποίους κανείς δεν μιλά είναι 10 με 15 δισεκατομμύρια. Ποιοι είναι οι ανενεργοί λογαριασμοί, Είναι εκείνοι οι λογαριασμοί που έχουν να κινηθούν πάρα πολλά χρόνια με καταθέσεις τη Τράπεζα, με μετρητά τα οποία υπάρχουν και δεν αναφέρομαι περαιτέρω στις, ε, ε, στα ευρήματα που υπάρχουν μέσα σε διάφορες ε, ε, συρτάρια των τραπεζών σε θηρίδες. 5 δισεκατομμύρια λοιπόν άμεσα από του λογαριασμού που θα περάσουν κατευθείαν στο ελληνικό δημόσιο και όχι στην ιδιωτική τράπεζα. Ίσπραξη αποζημιώσεω τη Siemens. 2 δισεκατομμύρια άμεσα. Με κατάργηση του νόμου 4072 του 2012 για την έκρηση του σχεδίου συμβασμού, αφού η σύμβαση συμβασμού δεν έχει υπογραφεί. Ίσπραξη ληξιπροθέσμων μερισμάτων προνομιούχων μετοχών τραπεζών από τα πακέτα στήριξη για την περίοδο 2008-2012. Είναι 2 δισεκατομμύρια. Και πουθενά δεν έχει συμφωνηθεί ότι δεν θα δοθούν τα μερίσματα αυτά στο ελληνικό δημόσιο. Καταβολή των τακτικών μερισμάτων στο ελληνικό δημόσιο. Είναι 500 εκατομμύρια ετησίω. Ίσπραξη του ΦΠΑ του αεροδρομίου Ελευθέρω Βενιζέλο. Η Χόχβιτ χρωστάει 500 εκατομμύρια και τη στιγμή που φυλακίζεται για το ΦΠΑ ένα μικρό έμπορος για 1.000 ή για 2.000 ευρώ, το αεροδρόμιο και η Κιχόφιτ βρίσκονται στο απειρόβλητο για 500 εκατομμύρια που χρωστούν. Εναλλακτικέ πηγέ άμεση χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου. 10 εκατομμύρια εντό του πρώτου εξαμήνου. Επαναπατρισμό καταθέσεων. Θα δείτε στο πρόγραμμά μα αναλυτικά πώ έχουμε προτείνει μέτρα ασυλία για τον επαναπατρισμό των καταθέσεων. Αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. 100-200 εκατομμύρια ετησίω. Ισρωή νέων ιδιωτικών κεφαλαίων από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αύξηση τη εισαγωγή του ναυτιλιακού συναλλάγματο κατά 5 δισεκατομμύρια εντό του πρώτου 24 μήνου. Από 15 σε 20 δις ετησίω. Είναι 2 δις εντό του πρώτου 12 το μήνου. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι ο τομέα τη εμπορική ναυτιλία είναι ένα τομέα που κανεί δεν πρέπει να αγγίξει. Προστατεύεται η εμπορική ναυτιλία με νόμο που έχει συνταγματική ισχύ με το νόμο 1575, ο οποίο νόμο θα πρέπει να επεκταθεί. Η άποψη και η πρόταση δική μα είναι να μπει μόνιμο Υπουργό Εμπορική Ναυτιλία. Υπάρχουν πρόσωπα όπω ο Ευθύμιο Μητρόπουλο, Γενικό Γραμματέα του IMO για τρει τετραετίε και με εκπροσώπους και τη Ναυτεργασία, ο πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία, ο κ. Χαλά, ο πρόεδρο του Πλειάρχων, ο κ. Λάχο, και να μπορέσουμε άμεσα να φέρουμε πίσω τη ζημιά που έχει γίνει στην εμπορική ναυτιλία. Είναι τεράστια η ζημιά από την απώλεια και της ελληνικής σημαία αλλά και των ελληνόκτων πλοίων πρέπει να γίνουν άμεσα στον Πειραιά εκείνα τα ναυτιλιακά κέντρα που διαχειρίζονται και τα πληρώματα και θα μπορούν να δώσουν στην ελληνική οικονομία πίσω τα ξύλινα τείχη. Μίστος λιμένων και ναυπηγείων. Μιλάμε για μίστοση, για παραχώρηση χρήση όπω το Πειραιά έγινε με την Κόσκο. Ένα δι Σταδιακή αύξηση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ Ειδικό φόρο καυσίμων και φόρου εισοδήματο, με την αύξηση του ΑΕΠ και όχι με την αύξηση των φόρων, το οποίο θα προκύψει από τη νέα αναπτυξιακή οικονομική πολιτική. <κυρίζει> τιτλοποίηση των γερμανικών αποζημιώσεων, τιτλοποίηση των εσόδων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, μίλησα για τα 20 εκατομμύρια, μείωση τη πατάλη προμηθειών του Δημοσίου, τι κεντροποιημένε προμήθειε για 5 δι εντό πρώτο του πρώτου εξαμήνου, μείωση λειτουργικού κόστου Δημοσίου με τη δομική μεταρρύθμιση που έχουμε προτείνει. Επιστροφή στι αγορέ με χαμηλό κόστο δανεισμού μέσω τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, μέχρι 2% εντό του δεκαμήνου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει και για του μικροομολογούχου αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν υποστεί από το Χέρκατ 50% ουσιαστικά ζημιά. Άμεση έκδοση ομολόγων γη τη δημόσια περιουσία, ώστε να έχουν αντίκρισμα τα ομόλογα αυτά και να μην καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, το μετοχικό ταμείο στρατού, οι μικρομολογιούχοι. Μείωση του κόστου εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέου μετά τη διαγραφή του επαχθού και του επονίδη του στο 7 με 10% του ΑΕΠ. Το κράτο μα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να λειτουργεί με τη διαφθορά, και με ένα τεράστιο δημόσιο τομέα, ο οποίο ήταν δυσκίνητο και αποτελούσε τροχοπέδι για οποιαδήποτε επένδυση. Δομικέ λοιπόν μεταρρυθμίσει του κράτου εντό του πρώτου έτου είναι ο τέταρτο πυλώνα. Αντικειμενική ευθύνη του Υπουργού Οικονομία και Οικονομικών. Δομικέ μεταρρυθμίσει των υπηρεσιών και των φορέων του Δημοσίου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτου και τη μείωση των εξόδων τη Γενική Κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ετησίω. Περιορισμό τη πατάλη στο δημόσιο κατά τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια ετησίω. Έλεγχο και ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού πολιτικών κομμάτων. Είναι απαράδεκτο τα πολιτικά κόμματα να, να παίρνουν χρηματοδότηση. Πήραν στι τελευταίε εκλογέ με ποσοστά των, απο, των αποτελεσμάτων του 2009. Και ρωτώ, τα 250 εκατομμύρια το Πασόκη Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά ποσοστά που έχουν, πώ θα τα αποπληρώσουν. Είναι δυνατόν να πληρώνει ο ελληνικό λαό για να κάνουν προεκλογικέ καμπάνιε πολυέξοδε, για να πληρώνουν τη λάσπη με συγκεκριμένου μηχανισμού. Και ποιου πληρώνουν στο τέλο τέλο. Έλεγχο και εξυγίανση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικοποίηση μειογόνων δέκο με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού κόστου από την επιβάρυνση του προπολογισμού με τα ελλείμματά του. Ενίσχυση των προξενικών καταστημάτων των χωρών εκτό Σέγγεν. Ένα Ρώσο πολίτη, ο οποίο θέλει να πάρει βίζα για να έρθει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πρέπει να περιμένει δύο μήνε έξω από το προξενείο τη Μόσχα. Αυτά πρέπει να γίνουν αμέσω ηλεκτρονικά, να ενισχύσουμε τα προξενία και να έρθει ο θρησκευτικό τουρισμό, ο τουρισμό από τι χώρε εκτό Σέγγεν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Κατάργηση τη μονιμότητα για τι νέε προλήψει στο δημόσιο. Ενιαίο μισθολόγιο εκτό των δικαστικών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία. Και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργία των υπηρεσιών στι τουριστικέ περιοχέ. Απαιτείται άμεση συνεργασία τραπεζών και φορέων του Δημοσίου στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματο. Ηλεκτρονική διασύνδεση τραπεζών και φορέων του Δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πολίτης με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ και να μην γνωρίζει το δημόσιο και η εφορία τι ακριβώς καταθέσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Σύσταση υπηρεσίας προληπτικής συμβουλευτική παρέμβασης επιχειρήσεων. Ενίσχυση του ΣΔΟΕ και, των... και της επιθεώρησης εργασίας. Ενίσχυση τη εποπτεία αγορά με ειδική μέρημνα στα ενεχειροδανιστήρια και τα καταστήματα αγορά και ανταλλαγή χρυσού εκτελείται ένα έγκλημα στην πατρίδα μα. Δεν υπάρχει γειτονιά όπου οι Έλληνε μέσα στην απελπιστία και την εξαθλίωση να μην πουλάνε τι μνήμε του, τα κοιμήλια του και ουσιαστικά τη ζωή του ολόκληρη. Και κάποιοι να θησαυρίζουν. Αυτό θα σταματήσει τώρα. Καθιέρωση τραπεζική χορηγία για τη χρηματοδότηση σωμάτων ασφαλεία. Δέκα αλεξίσφαιρα που έχουν χαριστεί στην ελληνική αστυνομία μέχρι να τα παραλάβουν έχουν περάσει δύο χρόνια καθιέρωση αμυντικής χορηγία και χρηματοδότηση ενόπλων δυνάμεων, αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με το πόρισμα τη Ειδική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου για την αποκατάσταση τη περιουσία του, την εξασφάλιση μακροχρόνια βιωσιμα... βιωσιμότητά του και την κάλυψη του αναλογιστικού του ελλείμματο που προπολογίζεται σε 500 δισεκατομμύρια. Η πέμπτη δράση, ο πέμπτο πυλώνα, είναι η εξυγίαση του τραπεζικού συστήματο εντό του πρώτου εξαμήνου. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρί να προχωρήσει η του τραπεζικού συστήματο. Η ίδρυση τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων με αξιολόγηση 3α. Και η αξιολόγηση 3α θα είναι διότι ουσιαστικά θα έχει μόνο περιουσιακά στοιχεία. Ακίνητα στοιχεία και πραγματικά στοιχεία που αναφέρεται τα κοιτάσματα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των ΔΕΚΟ, των ΟΤΑ, θα μπουν στην Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Με υψηλή αξιολόγηση λοιπόν 3α ξεκινάει την πρώτη στιγμή. Εκτίμηση ευρημάτων τη έκθεση ελέγχου BlackRock με διαγραφή των επισφαλιών και εξηγένση των ισολογισμών των τραπεζών. Οριοστικοποίηση και τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, χωρί κρατικέ ενισχύσει και χωρί χρήματα των φορολογουμένων. Συγκέντρωση τραπεζικού συστήματο σε τρει-τέσσερι υγιεί τραπεζικού πυλώνε και βεβαίω ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών που είναι απόλυτα υγιεί και βλέπουμε ότι τώρα κλείνουν. Όπω επίση και ενίσχυση τη Αγροτική Τράπεζα. Η Αγροτική Τράπεζα αποτελεί τον κύριο πυλώνα Πρωτογενού παραγωγή αγροτική... και αγροτική παραγωγή. Εάν η Αγροτική Τράπεζα δεν ανακεφαλαιωθεί, όπω το λένε, ή δεν προστατευτεί και κλείσει, το 70% τη καλλιεργήσιμη γη θα περάσει κατευθείαν στον ΙΕΦΣΕΦ. Θα έχουμε δηλαδή τι καλλιεργήσιμε εκτάσει, οι οποίε στα λουξεμβουργιανά δικαστήρια με αγγλικό δίκαιο θα γίνουν όλε πάρκα άντληση ήλιου για τη Γερμανία. Θα εφαρμοστούν σχέδια όπως το σχέδιο ήλιος. Τώρα η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να επιστρέψει στην ενίσχυση του αγρότη, να μπορεί ο αγρότης να αγοράζει σπορές, να μπορεί να αγοράζει φυτώρια, να ξεκινά την παραγωγή του, ο κτηνοτρόφος, να μπορεί να έχει τις ζωοτροφές, όχι με επιτόκια της άξης του 11%. Και βεβαίως να προστατεύσουμε την αγροτική καλλιεργή συμμυγή. Ουσιαστική εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ με την ενίσχυση του ΤΕΚΕ και την αυστηρή εφαρμογή τη νομοθεσίας. Ρύθμιση τη καταβολή των μερισμάτων του Δημοσίου από τι πυρονομιούχε μετοχέ των πακέτων στήριξη των τραπεζών. Κατάργηση του Τυρεσία. Σύσταση κεντροποιημένη υπηρεσία πιστοληπτική αξιολόγηση τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Κατάργηση των εισπρακτικών εταιριών. Αποτελούν εφιάλτη για κάθε Έλληνα. Έλεγχο επιτοκίων, χρεώσεων και αμοιβών τραπεζικών ιδρυμάτων. Ρύθμιση τραπεζικού δανεισμού πολιτικών κομμάτων και μέσω μαζική ενημέρωση με ειδικό νόμο. Ο έκτο πυλώνα. Μέτρα ανακούφιση των οικοκυριών και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Αναστολή των πληστηριασμών. Νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση την πρώτη εβδομάδα για την παράταση μέχρι 31 Δεκάτου του 2013 τη αναστολή για του πληστηριασμού ακινήτων αντικειμενική αξία μέχρι 350.000 ευρώ. Απαγόρευση τη κατάσχεση και πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία. Κούρεμα όλων των τραπεζικών δανείων κατά 20-30% έλεγχο των επιτοκίων χρεώσεων και αμοιβών τραπεζικών ιδρυμάτων, κατάργηση των εισπρακτικών εταιριών και του τηρεσία, μείωση του κόστου διέλευση διόδιων και έλεγχο που έχουν δοθεί τα διόδια και για ποιου λόγου. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη αντιμετώπιση από όλε τι κυβερνήσει προ τι εταιρείε των διόδιων. Μείωση τη φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων με τη δημιουργία πέντε κλιμάκων εισοδήματο από κλιμακωτού συντελεστέ φόρου εισοδήματο από 5 μέχρι 25% αύξηση του αφορολογήτου στο ευρωπαϊκό όριο φτώχεια. Καταργείται το χαράτσι και η φορολογική επιδρομή στην ακίνητη περιουσία. Πάγωμα και μείωση των αντικειμενικών αξιών. Αύξηση του κατώτατου ορίου κατασχέσεων για χρέη στο δημόσιο από τα 300 ευρώ που είναι σήμερα σε 30.000 ευρώ. Αποτελεί πρόκληση να πάμε σε κατάσχεση για 350 ευρώ και 301 ευρώ και να απειλούνται οι ελληνικές οικογένειες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο. Μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων και ιδίω στην παραμεθόριο. Ξέρετε, εάν βάζει πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή κάποιο στην Ορεστιάδα, με ένα εξήντα, ένα επαγγελματία, αν περάσει δύο χιλιόμετρα μέσα στη γειτονική χώρα, θα πληρώσει με ένα δέκα. Μείωση του τιμών καταναλωτή με τη μείωση του ΦΠΑ και την εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ τροφίμων στο 5%. Έλεγχο τιμών και χτροκέρδεια. Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη στα 800 ευρώ μικτά. Εδώ μα αντιγράψαν κάποιοι, χωρί βέβαια να μα λένε πώ θα το κάνουν, χωρί να έχω βγει από το μνημόνιο. Επίδομα ανεργία σε όλου του ανέργου. Αλλά θέσπιση επιδόματο απασχόληση. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Θα καταβάλλετε απευθεία τον προσληφθέντα άνεργο, με του ίδιου όρου, για το ίδιο διάστημα καταβολή του επιδόματο ανεργία. Για την επιδότηση τη απασχόληση ουσιαστικά αντί τη ανεργία σταδιακή αποκατάσταση εισοδημάτων μέχρι 20.000 ευρώ στα επίπεδα του Μαΐου του 2010. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαψη και φάρμακα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Δωρεάν δημόσια παιδεία για τους Έλληνες. Είναι συνταγματική επιταγή. Για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται όμως και άνοιγμα της αγοράς. Χρειάζονται αναπτυξιακά φορολογικά μέτρα. Μείωση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% κατάργηση φορολόγηση επιχειρηματική αμοιβή, μείωση φορολόγηση μερισμάτων στο 5%, αφορολόγητο μεγάλων επενδύσεων για 5 έτη. Μόνο έτσι θα προσελκύσουμε επενδύσει. Όλα αυτά τα φορολογικά, οι φορολογικέ που σα αναγυγνώσκω, θα πρέπει να γίνουν με ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για 10 χρόνια. Δεν θα μπορεί δηλαδή να αλλάξει καμία κυβέρνηση στα επόμενα 10 χρόνια, γι' αυτό απαιτείται η πλειοψηφία 180 βουλευτών, να γίνει ουσιαστικά, ουσιαστικά, συνταγματικά κατοχυρωμένο το φορολογικό νομοσχέδιο. Να ξέρει ο άλλο όταν θα έρθει να επενδύσει στη χώρα μα ότι θα έχει το ίδιο, την ίδια αντιμετώπιση και το ίδιο φορολογικό καθεστώ και τώρα και μετά από 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια. Κατάργηση των επενδύσεων και των επανελέγχων με τη θέσπιση ενό υποχρεωτικού και μοναδικού φορολογικού ελέγχου κάθε τριετία μείωση των φορολογικών προστήμων και προσαυξήσεων κατά νότατο όριο μέχρι το 50% του ποσού της βεβαιωθήσεως παράδασης, μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, υψηλό συντελεστής ΦΠΑ 15% αντί του 23% που ισχύει σήμερα και χαμηλό συντελεστής 5% για τουρισμό, κρουαζιέρα, ναυτιλιακά, πρωτογενή τομέα και τρόφιμα, παντού 5%. Τροποποίηση του 2003 του 2011 για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% με ορισμό του ελάχιστου συντελεστή στο 5%. Επέκταση στο 5% του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, τις παραμεθόριες και τις ορεινές περιοχές της χώρας. Είναι η ώρα που μπορούμε να προσελκύσουμε τουρισμό από τις διπλανές και γειτονικές χώρες προς εμάς. Αυτό το οποίο συμβαίνει ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Να φεύγουν από τη Μητυλίνη για να ψωνίσουν απέναντι στα παράδειγμα Μικράς Ασίας. Και ουσιαστικά Πολλοί να πάνε να βάλουν και βενζίνη δίπλα. Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Πρέπει με το 5% ΦΠΑ να φέρνουμε τουρίστε από τα άκρα τη Μικραστασία ή από τι όμορφε χώρε, από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία, να ψωνίζουν στι ελληνικέ παραμεθόριες περιοχέ. Έχουν ερημώσει οι παραμεθόρειε. Ιδίω στη Θράκη, και στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Έχει ερημώσει οι παραμεθόρειε. Υπάρχουν χωριά κατελελειμμένα. Ειδικό φορολογικό καθεστώ εταιριών με έδρα, τα κριτικά νησιά του Αιγαίου και τήρηση βιβλίων και στοιχείων στο σύμπλαγμα τη Μεγίστη. Ουσιαστικά δηλαδή θα μπορούν να γίνουν οι λεγόμενες offshore εταιρείε, οι οποίες κατέχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία στα ελληνικά νησιά. Και εδώ θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στα σκάφη αναψυχής. Εκατοντάδες χιλιάδες σκάφη αναψυχής έχουν σημαίες άλλων χωρών. Με τη θέσπιση αυτού του ειδικού φορολογικού καθεστώτος και τη θέσπιση παράλληλου νεολογίου νο για τα σκάφη αναψυχής, θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε στην Ελλάδα εκατοντάδε χιλιάδες σκάφη αναψυχή, τα οποία θα μπορούν να, ξε... να μένουν το χειμώνα στην Ελλάδα, να προσφέρουν εργασία σε ναυπηγεία, σε ε, ηλεκτρολόγου, σε μηχανικού ε, και ουσιαστικά σε προσωπικό το οποίο θα τα συντηρεί. Μείωση των φόρων υπερτρίτων. Μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων και εξούση φόρων πετρελαίου κίνηση και θέρμανση. Θέσπιση φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Κατάργηση του ΚΒ Θέσπιση απλοποιημένη ενιαία ε... αναπτυξιακή φορολογική νομοθεσία και δημιουργία σταθερού φορολογικού περιβάλλοντο με ορίζοντα δεκαετία. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% άμεσα και μέχρι 20% εντό 36 μηνών. <coughs> καταγραφή, έλεγχο και φορολόγηση των έργων τέχνη. Παντού, ε... παντού στον κόσμο αυτό γίνεται. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε καταγραφή ούτε φορολόγηση. Κίνητρα για τη φορολόγηση στην Ελλάδα των ευρεσιτεχνιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Φορολόγηση προσώπων του εξωτερικού. Ο όγδος πυλώνας. Ο πυλώνας ο οποίος ουσιαστικά κάνει πολλές περιοχές της χώρας μας να ζουν και αυτή τη στιγμή έχει θαυτεί. Οικοδομή και φορολόγηση ακινήτων. Πάγωμα των αντικειμενικών αξιών των κατοικιών. Μείωση των αντικειμενικών αξιών των εμπορικών ακινήτων σε συγκεκριμένε περιοχέ όπου σήμερα είναι πολλαπλάσιε τη αντίστοιχη εμπορική του αξία κατάργηση τη φορολογική επιδρομή στην ακίνητη περιουσία, καταργείται το χαράτσι, αύξηση του ορίου στον προδιορισμό τη μεγάλη ακίνητη περιουσία στο 1 εκατομμύριο ευρώ, Κατάρριξη των εργοδοτικών εισφορών στην οικοδομή, ΦΠΑ κινήτων και ΕΤΑΚ. Θα υπάρχουν μόνο δύο φόρες στα κινήτα. Το ΦΠΑ 15% επί τη τιμή κτήση, με απαλλαγή για την πρώτη κατοικία μέχρι 100 τετραγωνικά και με ανώτατη αντικειμενική αξία μέχρι 150.000 ευρώ. Χαμηλό ετήσιο ΕΤΑΚ ω ενιαίο τέλο διατήρηση ακίνητη περιουσία που θα καταβάλλεται ετοιματικά προ του Δήμου ή τι Περιφέρειε. Αναστολή πληστηριασμών. Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση μέχρι 31-12 και μέχρι 350.000 ευρώ. Απαγόρευση κατάσχεση και πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία. Εταιρείε συμμετοχών και διαχείριση ακινήτων. Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση ανωνύμων εταιρεών ειδικού σκοπού κατά το επιχειμένο πρότυπο του Λουξεμβούργου για τη διαχείριση ακινήτων και χρηματοοικονομικών συμμετοχών με προνομιακό φορολογικό καθεστώ. Όλε δηλαδή οι offshore ουσιαστικά που λειτουργούν στο Λουξεμβούργο ή στα Channel Islands ή σε άλλε παραευρωπαϊκέ, μηχανισμού, θα πρέπει να τι φέρουμε στην Ελλάδα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τι δυνατότητε οι εταιρείε συμμετοχή των ακινήτων να έρθουν στην πατρίδα μα. Ανάπτυξη τη τουριστική κατοικία. Ένα του πυλώνα προτελευταίο. Ενισχύσει, επενδύσει και ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να λέμε για ανάπτυξη με πρόγραμμα όπω αυτά του ήλιο, που δεν θα μπει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική οικονομία. Άμεση κατάργηση και διακοπή του προγράμματο ήλιο που έχει συμφωνηθεί στο δεύτερο μνημόνιο. Δίωξη του παραεμπορίου με αυστηροποίηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και εφαρμογή τη αυτόφορη ποινική διαδικασία. Άμεση απέλαση των αλλοδαπών χωρί τη δυνατότητα αναστολή ή εξαγορά των ποινών. Έχουν καταρρεύσει. Τα ελληνικά εμπορικά καταστήματα από το παραεμπόριο. Επίδομα απασχόληση εντό του πρώτου εξαμήνου. Απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ. Χρηματοδοτήσει επιχειρηματικών σχεδίων από τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Με τον τρόπο όμω που είπαμε προηγουμένω. Σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση. Εταιρείε συμμετοχών και διαχείριση ακινήτων εντό 12 μήνου. Προσέλξη τη ποτοπόρου ναυτιλία. Ενίσχυση των μέτρων για τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία και κλάδου τροφίμων. Ενίσχυση των μέτρων του τουρισμού. Θέσπιση ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλακτικού εμπορίου. Αυτό μεταφέρεται εντό μία εβδομάδα. Τόνωση τη ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Ακόμα και τη κρατική. Η φαρμακοβιομηχανία στρατού πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Μέτρα ενίσχυση βιομηχανία και βιοτεχνία. Έναρξη προγράμματο έργων ενίσχυση της μεταφορικής βιομηχανίας, ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με διατήρηση του κρατικού ελέγχου, συμβόλαια με συγκεκριμένες εταιρείες του εξωτερικού που θα μπορούν να διαχειρίζεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Είναι απίστευτο το να έχουμε την καλύτερη αμυντική βιομηχανία, όπως την ΕΑΒ ή τα ΕΑΣ, και αυτή τη στιγμή, ενώ ότι πιστεύω ότι οι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο να μην μπορούν να γίνονται κοινά project, γιατί δεν μπορούν να προσλάβουν ε, αυτή τη προσωπικό ανάπτυξη τεχνολογικών και επενδυτικών πάρκων, τόνωση της ασφαλιστική αγοράς και τέλος, θέλω εδώ, κλείνοντα με αυτό το πυλώνα και δίνοντας τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις, να σας πω ότι το βασικότερο απ' όλα είναι η μεσαία τάξη. Αυτή που επλήγησαν από την κρίση είναι ουσιαστικά ο κορμός της Ελλάδος, η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη η οποία έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να επιβιώσει. Έχουμε προλατεροποιήσει τη μεσαία τάξη η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο δημόσιος υπάλληλος έχει φτάσει πλέον κάτω από τα όρια της στόχιας. Θα πρέπει η μεσαία τάξη που στήριξε την οικονομία της πατρίδας μας τα χρόνια μετά τον πόλεμο να στηριχθεί και από εμά. Θυμάμαι ότι αναφέρθηκε πρώτος ο Γιάννης Οδημαράς, ο πρόεδρος του Άρματος Πολιτών, πριν ενωθούμε από κοινού, Μιλώντα ακριβώ για τη νέα τάξη και αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε ουσιαστικά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να μπορέσουμε αυτό τον κορμό τη ελληνική κοινωνία να τον φέρουμε ουσιαστικά να γίνει ο στυλοβάτη τη ε, νέα μέρα για μα. Για να προχωρήσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Κατάρριξη του Ρεσία, Σύσταση κεντροποιημένη υπηρεσία πιστοληπτική αξιολόγηση από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Έλεγχο επιτοκίων χρεώσεων και αμοιβών τραπεζικών ιδρυμάτων σε όλα τα επιχειρηματικά δάνεια. Κούρεμα όλων των επιχειρηματικών δανείων κατά 3% και αναστολή των πληστηριασμών. Το προ... Δύο προγράμματα, εδώ θέλω να τα προσέξετε. Είναι τα προγράμματα που δεν στοιχίζουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και να ανοίξουν την αγορά. Θέσπιση κατ του ορίου κατασχέσεων και σύσταση εθνικού λογαριασμού οφειλετών του Δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό όταν έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον το 80% των εταιριών να μην μπορούν να αποδώσουν το ΦΠΑ, το FM, τα χαράτσια ή ακόμα και τι οφειλές προ τα τελωνία, και έχουν φτάσει σε σημείο πια να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και να κλείνουν, η λύση είναι να μπορέσουμε να του δώσουμε οξυγόνο. Χωρί λεφτά, οξυγόνο δίνεται. Μπορούν λοιπόν να συγκεντρώσουν το σύνολο των οφειλών του σε όλα αυτά που σα ανέφερα προηγουμένω, να τα περάσουν στο ειδικό λογαριασμό ο οποίος θα υπάρχει στην Τράπεζα Επενδύσεων των Οφηλετών και αμέσως να πάρουν από τον Τηρεσία το χαρτί, να βγουν από τον Τηρεσία και να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Θα μπορούν να πάνε και να κουρέψουν το δάνειό τους αυτές οι επιχειρήσεις κατά 50% στην Τράπεζα και την ίδια στιγμή θα μπορούν να ξεκινήσουν να δυστροποιούνται. Είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτές οι οφειλές μπορούν να τις πληρώσουν με δόσει μέχρι 100.000 ευρώ και με μικρότερη δόση 150 ευρώ σε 100 δόσει. Μέχρι 300.000 οφειλέ στο σύνολό του σε 150 δόσει. Μέχρι 3 εκατομμύρια ή οφειλέ σε 240 δόσει. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα έχουμε από τη μια μεριά εγγύηση για όσου έχουν ακίνητα πριν τη πρώτη κατοικία στι τράπεζε για την πληρωμή των φόρων προ το δημόσιο. Θα ξεκινήσει η επιχείρηση από το μηδέν. Δεν θα πωλήσει περαιτέρω προσωπικό και θα ξεκινήσει από την αρχή η μικρομεσαία επιχειρήση να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά, χωρί να συμμετέχει το δημόσιο, θα επαναφέρουμε την κατάσταση όπω ήταν τρία χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη μέρα η επιχείρηση αυτή μπορεί να δίδει το ΦΠΑ που εισπράττει άμεσα. Ενώ τώρα δεν τον αποδίδει, γιατί έχει δύο και τρει καθυστερήσει. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 1500% αύξηση του πλαστού τιμολογίων. Γιατί? Γιατί πνιγμένο ο μικρομεσαίο επιχειρηματία τι κάνει, προσπαθεί να βρει τρόπο. Ένα από του τρόπου που βρίσκεται είναι η έκδοση αυτών των τιμολογίων, των πλαστών ή τιμολογίων ουσιαστικά εξυπηρέτηση. Και έτσι έχει διαλυθεί το σύνολο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι το εγγυημένο επιχειρηματικό κεφάλαιο για την εξόφληση των επιταγών. Έχει γίνει πια ανέκδοτο η επιταγή στην Ελλάδα. Κανεί δεν παίρνει επιταγή. Γιατί καμιά επιταγή ουσιαστικά που κυκλοφορεί στην αγορά. Δεν έχει αντίκρισμα. Έχει φύγει το ρευστό από την αγορά. Μέτρα. Χωρί κόστο, πάλι λέω, για το ελληνικό δημόσιο. Συστήνουμε. Εγγυημένο επιχειρηματικό κεφάλαιο τη επιχείρηση στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Καθορισμό του εγγυημένου κεφαλαίου, το οποίο δηλαδή ουσιαστικά θα έχει μια εγγύηση εκείνη του, οποιαδήποτε εγγύηση μπορεί να δώσει ο επιχειρηματία, στο 80% τη έκθεση εκτίμηση και τη πιστοληπτική αξιολόγηση επιχείρηση. Έκδοση καρνέ εγγυημένων επιταγών, με ειδική ένδειξη πράσινου χρώματο. Προκειμένου οι επιταγέ αυτέ να αναγνωρίζονται και οπτικά ω εγγυημένε. Το αλλάζουμε το χρώμα, το κάνουμε και κόκκινο, μα θέλουν, ή και μπλε, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Ποσό έκθεση κάθε εγγυημένη επιταγή από 1.000 έω 10.000 ευρώ. Καθορισμό αριθμού και ποσών επιταγών κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τη, τον αριθμό των προμηθευτών τη και τον όγκο των συναλλαγών τη. Ανώτερη διάρκεια λήξη τη εγγυημένη επιταγή 6 μήνε. Η εγγυημένη επιταγή θα πληρώνεται κατά την εμφάνισή της από την εκδότρια τράπεζα, ανεξάρτητα της επάρκειας του υπολείπου του λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο, η εγγυημένη επιταγή θα σφραγίζεται από την τράπεζα μόνο για λογαριασμό τη και χωρίς το δικαίωμα αναγωγής κατά των τυχών τρίτων οπισθογράφων. Διότι έτσι έχει γίνει πλέον η αλυσίδα και κυνηγάνε όλη η αγορά, όλη την υπόλοιπη. Η Τράπεζα θα κινεί κάθε προβλεπόμενη αστική, ποινική και διοικητική διαδικασία μόνο κατά τη επιχείρηση. Εφόσον έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα κατά τη σύσταση του εγγυημένου επιχειρηματικού κεφαλαίου εξόφληση επιταγών, η εγγυημένη επιταγή θα μπορεί στη λήξη τη να μετατρέπεται σε δάνειο. Ουσιαστικά δηλαδή, βάζουμε, δίνουμε τη δυνατότητα να ξαναμπούν στην αγορά με τη μορφή των επιταγών χρήματα τα οποία θα είναι εγγυημένα σε μια επιχείρηση που ουσιαστικά δεν έχει ρευστότητα. Η εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος των εξάρτητων Ελλήνων είναι εκείνη που θα μπορεί μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο, με βραχυπρόθεσμες δράσεις και μέσα σε έξι μήνες να δώσει ανάση στην ελληνική οικονομία. Σε έξι με δεκαοκτώ μήνες να ξαναφτιάξει από την αρχή το κράτος το οποίο ουσιαστικά έχει διαλυθεί και μέσα σε 36 μήνες να δώσει την προοπτική της πραγματικής ανάπτυξης. Παρουσίασα το πρόγραμμά μας μέσα σε γενικές γραμμές και θέλω να σας πω ότι όλο το πρόγραμμα και η πρόταση, η εθνική αντιπρόταση είναι αναρτημένη στο ανεξάρτητοιέλληνες.gr και παράλληλα είναι αναρτημένα τα προγράμματα για τα αγροτικά, για την παιδεία, για τους ομολογιούχους, για την εθνική άμυνα. Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Πώς γιατί κύριε. Που... μας καλέσατε τόση ώρα κύριε Πρόεδρε. Οριστε. Τόση ώρα πολύ να μας... πάμε μας... κάνουν κάτι διαδικασία κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Να ξεκινήσει Εμάς πρώτη... τους δημοσιογράφους μας καλέσατε εδώ για να σας κάνουμε... κάλεσα διότι... για να σας ακούσουμε θα μπορούσαμε να σα ακούσουμε και από το μα ή από τα κανάλια μα. Θα, ήθελα, εισή, έτσι, θα ήθελα λοιπόν να σα πω από τι απόψει μα και πάνω στι απόψει μα να σα απαντήσω τι ερωτήσει. Αν θέλετε οτιδήποτε άλλο, εμεί δεν Κύριε διάθεσεις. συνάδελφε, φαντάζομαι ότι αντίστοιχε στο Και συγγνώμη που σα Έγιναν και από άλλου δε, που δε, δεν, δεν ήταν. Νομίζω ότι ήταν. Δεν μα κουράσατε, μα καταργήσατε. Και μα προσβάλλετε. Στη διάθεσή σα, καθόλου δε σας δεν σα προσβάλλετε. Μα προσβάλλετε, βέβαια. Κύριε Βλάχ, είστε και εδώ πέρα τρία τέταρτα. Κύριε Βλάχ, δεν μιλάτε χωρί να μπορεί να ρωτήσει καρά. Νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρα σα μίλαγε επί μία ώρα και ατέρτο από ό,τι είδα και ο κύριο Σαμαρά θα δείξει και ώρα. Δεν ήμουν στον κύριο Τσίπρα, κύριε Καμένα. λέγα και αυτό. Κύριε Συνάδελφε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση. Επιτρέψτε μα όμω ότι καλό θα είναι πριν από την υποβολή ερωτήσεων να υπάρχουν μια συγκεκριμένε θέσει του κόμματο, ενδεχομένω του κινήματο, να διευκολύνουν και τι ερωτήσει σα. Πάντω θα πρέπει να πω ότι ουδέποτε όταν παρέστησε συνέντευξη τύπου αρχηγού δεν πήγαμε κατευθείαν σε ερωτήσει. Υπήρξε μια γενικότερη τοποθέτηση και αμέσω μετά γινόντουσαν οι ερωτήσει. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να δώσω καταρχήν τον λόγο στην ε, δημόσια τηλεόραση με ευχαριστώντα τη, διότι σήκωσε όλο το βάρο τη τηλεοπτική κάλυψη του κινήματό μα και των δηλώσεων του αρχηγού, οπουδήποτε και αν χρειάστηκε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ και του τεχνικού και του δημοσιογράφου τη και παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Παντελάκη, μια που μα φιλοξενεί με την διακαναλική τη η IERT, να έχει την πρώτη ερώτηση. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Κύριε Πρόεδρε, Ποια είναι η κυβέρνηση που οραματίζεστε για τη χώρα την επόμενη μέρα. Λέτε ότι είναι λαϊκή επιταγή. Θέλω να το συνδέσω αυτό γιατί επιμένετε ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει την επόμενη μέρα θα πρέπει να προβεί στην καταγγελία του μνημονίου. Αυτή είναι η θέση σας. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η καταγγελία. Θα είναι πολιτική, θα συνοδεύεται βεβαίω από μια έκθεση οικονομοτεχνικού χαρακτήρα, από μια μελέτη για το τμήμα του χρέου, το οποίο εσεί έχετε χαρακτηρίσει ω επονίδιστο. Ποια κόμματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή την κυβέρνηση, πώ θα μπορούσαν να συμφωνήσουν κάποια από τα κόμματα που έχουν βάλει στο παρελθόν υπογραφέ σε κάποιε από τι συμβάσει που έχουν οδηγήσει σε ζημία, όπω λέτε, του ελληνικού δημοσίου. Μήπω αποκλείεται έτσι κάποιου από το παιχνίδι τη επόμενη μέρα, έχετε αποκλείσει ούτω ή άλλος, αν δεν κάνω λάθο, στο παρελθόν και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο από το τιμόνι τη κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο από το τιμόνι, τον αποκλείουμε και τώρα. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Κοιτάξτε κάτι, αν ο ελληνικό λαό την Κυριακή 17 Ιουνίου αποφασίσει ότι θα δώσει την πλειοψηφία στο Πασόκ τον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Σαμαρά που στηρίζουν το μνημόνιο, σημαίνει ότι ο ελληνικό λαό έχει αποφασίσει να προχωρήσουμε μέσα στο μνημόνιο, διότι θεωρεί. Ότι περνάει πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του απέναντι στην εφορία, όπω θα του πει ο λογιστή του, αν το ρωτήσει μέχρι την Κυριακή, και εγώ το συστήνω να το κάνουν αυτό οι Έλληνε πολίτε. Και αν θεωρεί ότι υπάρχει μια ανάπτυξη μέσα από το εκπληκτικό αυτό σχέδιο των μνημονίων, το οποίο ψήφισε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, αν ο ελληνικό λαό αποφασίσει διαφορετικά και αποφασίσει ότι δεν θα δώσει την πλειοψηφία στα κόμματα που υπηρέτησαν το μνημόνιο και που έχουν υπογράψει το μνημόνιο και που δεσμεύονται από το μνημόνιο, τότε θα υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση η οποία θα καταργήσει το μνημόνιο και θα προχωρήσει σε μια άλλη πολιτική. Εάν αυτό συμβεί, πιστεύω ότι εκεί θα μπορέσουμε και εμείς ε, θα συμμετέχουμε και θα ενισχύσουμε αυτή τη μνήμη κυβέρνησης. Βέβαια, δεν είναι μόνο η πολιτική του μνημονίου. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Υπάρχουν θέματα που μα χωρίζουν με κόμματα όπω το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα τη λαθομετανάστευση. Τα εθνικά θέματα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν, αν θέλετε, την οικονομία. Δεν μπορώ ας πούμε, να δεχθώ εγώ τη φορολόγηση τη ναυτιλία και να φύγουν από την Ελλάδα και εκείνα τα βαπόρια τα οποία έχουν ελληνική σημαία ή τα ελληνόκτητα πλοία τα οποία έχουν Έλληνε ναυτικού. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγή υπόψεων. Θα αντιληφθούν όλοι ότι εδώ προέχει το εθνικό συμφέρον και ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πρέπει το τιμόνι τη χώρα να το πάρει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στην απέτηση του ελληνικού λαού και είμαι βέβαιο ότι ανάλογα με το πώ θα ψηφίσει ο ελληνικό λαό θα διαμορφωθεί μια κυβέρνηση 18 του μηνό. Εμεί πάντω θα κάνουμε τα πάντα στα πλαίσια βέβαια των δεσμεύσεων των οποίων έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό και έχοντα υπόψη μα ότι το μνημόνιο έχει οδηγήσει στην καταστροφή του τόπου. Θα δώσω το λόγο. Τώρα στον κύριο Κώστα Μελισσόπουλο, Αθηνικό Πρακτήριο Ειδήσεων, γιατί είναι ο άλλος οργανισμός, ο οποίος επίση σήκωσε ένα τεράστιο βάρος σε ό,τι αφορά την κάλυψη των δικών μας πανελλαδικά εκδηλώσεων και του Πρόεδρου ειδικότερα. Και μετά παρακαλώ να ετοιμάζεται τον κύριο Διονύση Νασόπουλο από τα Νέα. Σα ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπο. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε στο τέλο, αν και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ πώ θα συνεργαστείτε, εάν και εφόσον έχετε τόσε μεγάλε διαφορέ όπω έχετε πει. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω αρχικά είναι το εξή. Διαβάζοντα όλε τι δηλώσει των ξένων ηγετών ε, το, 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 τελευταίο καιρό, διακρίνω ένα κοινό παρονομαστή. Η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ, εάν και εφόσον τηρήσει τι δεσμεύσει τη, οι οποίε υποψιάζομαι ότι απορρέουν από το μνημόνιο. Εάν καταγγείλουμε το μνημόνιο, όπω λέτε εσεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε έτοιμο για την επόμενη μέρα και τι εκτίμα ότι θα μπορούσε να γίνει. Καταρχήν να σα θυμίσω ότι αυτό που έδωσε ανεφόρον ψήφο ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριο Σαμαρά την προηγούμενη φορά. Το θυμάστε. Εμεί δεν πρόκειται να δώσουμε ούτε ψήφο ανοχή ούτε ψήφο εμπιστοσύνη χωρί να υπάρχουν οι προποθέσει που εμεί θέτουμε. Ο Σαμαρά έδωσε ψήφο ανοχή, ξεχνώντα ότι είναι με τη 17 Νοέμβρη, έχει πει διάφορα πράγματα αυτέ τι μέρε τέλο πάντων. Εμεί έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματική πολιτική. Με το θέμα τη λαθομετανάστευση, με τα εθνικά θέματα και το θέμα τη φορολογία. Ε, ψήφο εμπιστοσύνη και ψήφο ενοχή πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε όταν όλοι αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή στο τσουνάμι που έρχεται δεν μπορούμε να γελίζουμε τη βάρκα. Με ρωτήσατε για το θέμα τη παραμονή πάλι στο ευρώ. Σα απάντησα με τα λόγια του κ. Σαμαρά του ίδιου που βάζει το δίλημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τι αναφορέ ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσέξετε ότι με εξαίρεση τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ, οι οποίοι άνθρωποι υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα των τραπεζών του. Κερδίσαν πάρα πολλά λεφτά ει βάρο του ελληνικού λαού τα τελευταία δύο χρόνια. Θησαυρίσανε. Η κυρία Μέρκελ έχει υποχρέωση να στηρίξει τι τράπεζε οι οποίε ποντάρανε στην πτώχευση τη Ελλάδο. Έχει υποχρέωση να στηρίξει τι τράπεζε που, που, γίνανε δισεκατομμυριούχοι με του τόκου που πλήρωνε ο ελληνικό λαό και από το αίμα και τον ιδέα του ελληνικού λαού. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αν θα προσέξετε. Ουδέποτε έχουν πάρει τέτοιου είδου θέσει. Η κυρία Ολάντση, στην συνέντευξη του στο Μέγκα χθες. ο κύριος Ολάντσης, συγγνώμη, στους... τσερκο... λοιπόν, στη συνέντευξη του στο Μέγκα, θα, είδε... θα είδατε ότι είπε, πιθανώ να υπάρχουν κάποιες χώρε που αν ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα των εκλογών ότι δεν σημαίνει την τήρηση από τον απολύτως των συμφωνιών, πιθανώς να επιθυμούν την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Εμείς πάντως, λέει ο κύριος Σολάν, δεν θα το ζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι στην Ευρωζώνη, για να βγει κάποια χώρα, θα πρέπει να το ζητήσει πρώτα απ' όλα η ίδια. Αν δεν το ζητήσει η ίδια η χώρα, δεν μπορεί να βγει. Οι απειλέ λοιπόν αυτέ, όπω έλεγε παλιά ο κύριο Σαμαρά, όταν ακόμα πίστευε ότι το μνημόνιο είναι εγκληματικό, μετά το υπέγραψε, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτε. Δεν υπάρχουν διλήμματα. Όσον αφορά το θέμα που με ρωτήσατε για τι υπόλοιπε δηλώσει. Κοιτάξτε κάτι. Οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι. Αυτοί που χτίζαν το μνημόνιο, ο κύριο Σόιμπλε, εχθέ είπε ότι θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω ο κατώτατο μισθό, που αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει όλου του μισθού και όλε τι τάξει. Δεν άκουσα να του απαντάει ο κύριο Σαμάρα και ο κύριο Βενιζέλο που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Συμφωνούν δηλαδή. Παραμύθια λένε στον ελληνικό λαό. Τα 18 μέτρα που λένε γίνονται με το μνημόνιο. Τίποτα δεν γίνεται με το μνημόνιο. Όλα αυτά είναι απλώ, όπω έλεγε και στη δημοσιογράφο στη Γαλλία ο κύριο Σαμαρά, για προεκλογικού λόγου. Εμεί αυτά που λέμε τα εννοούμε και θα τηρήσουμε. Ο κύριο ε, Διονύσης Νασόπουλο από τα Νέα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Λία Νικητά και Αθήνα 984, τιμώντα και την πρώτη φωνή, την αλεύθερη φωνή που βγήκε από τα Αργιανά. Εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να προσθέσω και τη δικιά μου διαμαρτυρία στη διαμαρτυρία του συναδέλφου του κυρίου Βλάχου διότι θα ήταν άλλο πράγμα αν μα καλούσατε για μια παρουσίαση ενό οικονομικού σχεδίου, ενό προγράμματο οικονομικού και άλλο σε μια διακαναλική συνέντευξη. Δεν έχει γίνει ακριβώ έτσι. Αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα να κερδίσετε τον τηλεοπτικό χρόνο που σα αναλογεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού βάλατε μια ατζέντα οικονομική, θέλω να σταθώ πάνω σε αυτή. Ε, αισθάνθηκα ότι διαπνέεται από μια τάση υπερβολή. Και θα επικεντρώσω την ερώτησή μου σε δύο-τρία σημεία. Ε, για παράδειγμα, Είπατε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ειδικό νεολόγιο για εκατοντάδες χιλιάδες σκάφη αναψυχής Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό υπό σημαία... Υποσυμαίες... Έτσι είπατε. Ελλήνων, είπα σκαφών, αναψυχής που βρίσκο... σκαφών αναψυχής που βρίσκονται σε ξένη σημαία... Ανα... Σκαφών αναψυχής που βρίσκονται σε ξένη σημαία και είναι στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι Ελλήνων. Μπορεί να μην είναι και Ελλήνων στο Ιόνιο, ας πούμε, υπάρχουν 62.000 σκάφη, τα οποία έρχονται και είναι Ιταλών και τα αφήνουν στο Ιόνιο και έρχονται και κάνουν διακοπέ. Μιλάω για αστυνοπλοϊκά σκάφη. Θα θα, θα, θα πάω σε άλλα σημεία. Ε, θα σταθώ στι γερμανικέ αποζημιώσει, επειδή είναι και ένα ζήτημα που το παρακολουθώ πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, δέχομαι το δίκαιο του αιτήματο βεβαίω. Βλέπω ότι έχετε προπολογίσει ένα ποσό 250 δισεκατομμύρια ευρώ που θα τα πάρουμε. Τα γράφετε. Άκουσα πιο πριν 2 δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τι Ζήμενε. Αυτά πώ τα θεωρούμε δεδομένα, και αν ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τι αρμανικές αποζημιώσει και δικαιωθούμε κάποια στιγμή, σε πόσα χρόνια θα δικαιωθούμε, μέσα από ποια διαδικασία αυτέ οι απαιτήσει μπορούν να ερμηνευθούν. Βλέπω ότι λέτε για κάποια ομόλογα που θα έχουν μάλιστα και αξιολόγηση Α, Α, Α. Θέλω κάποια περισσότερα στοιχεία για όλο αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα νέα, γιατί μέχρι τώρα, του τελευταίου δύο μήνε, δεν έχει πάρει συνέντευξη ούτε από ένα στέλεχο των ανεξαρτήτων Ελλήνων και δεν έχει ρωτήσει ποτέ τι θέσει μα. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε να μάθετε για τι θέσει μα. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα που θα υπήρχε ή να μην πάρετε από εμά συνέντευξη. Αλλά έστω και αργά, την τελευταία μέρα πριν από τι εκλογέ, να σα απαντήσω.